Συνταμία. Συνταμία. Γεια σου! Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Κάνουμε πρόβα για μια συναυλία στο σχολείο. Εγώ παίζω ντραμς. Γιατί δεν έρχεσαι κι εσύ μαζί μας να μας ακούσεις. Σε περίμενα να γυρίσεις. Είμαστε πάνω στη σκηνή και μαθαίνουμε ένα τραγούδι για τη σχολική συναυλία. Ελπίζω να προλάβουμε να το μάθουμε για τη σημερινή παράσταση. Προς το παρόν γίνεται πανζουρλισμός. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολλές πρόβες ακόμα. Φτιάξαμε ένα συγκρότημα για να παίξουμε στη συναυλία του σχολείου. Εγώ παίζω αρμόνιο. Εγώ είμαι στα ντραμς. Εγώ τραγουδάω. νομίζω ότι πρέπει να παίξεις ξυλόφωνο όπως συμφωνήσαμε. Έι, τι έχει η φωνή μου! Έλα και εσύ, να, 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 στη χώρα των γνώσεων! Α, εντάξει, θα αφήσω το τραγούδι στη Σύση! Ούψ, έκανα μια τρύπα στα ντράμς μου! Ζήσει, πρέπει να τα χτυπάς τόσο δυνατά Ει! Hey, τι όνομα θα δώσουμε στο συγκρότημά μας Το βρήκα! Να το ονομάσουμε Φιφομανία! Έχω μια καλύτερη ιδέα Ας το ονομάσουμε Ο Μίμης και η Προπέδια Τι θα λέγατε για το Η χώρα του ζήσει Τα αστέρια της Ιση Θα το σκεφτούμε λιγάκι ακόμα, ενώ θα κάνουμε πρόβα. Όσο εμείς θα κάνουμε πρόβα, μπορείς να παίξεις κάποιο από τα παιχνίδια μας ή να κάνεις κλικ τριγύρω για να βρεις τις εκπλήξεις που σε περιμένουν. Εγώ κάνω πρόβες στο τραγούδι και οι υπόλοιποι στα μουσικά τους όργανα για τη μεγάλη συναυλία σήμερα. Έχω ένα παιχνίδι με τα διάφορα μουσικά όργανα που μπορείς να παίξεις. Πρέπει να τα ταιριάξεις με τους ήχους που βγάζουν. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι «Μουσικό ταιριασμα». Ώρα να κουρδίσουμε τα μουσικά μας όργανα. Γεια σου, είναι ώρα για μουσική. Να μερικά παιδιά που παίζουν στο συγκρότημα του σχολείου. Αλλά τα μουσικά του όργανα έχουν μπερδευτεί μέσα στην αίθουσα μουσικής. Μπορείς να βοηθήσεις τα παιδιά να βρουν τα όργανα τους για να παίξουν στη σχολική συναυλία. Όταν βοηθήσεις έξι παιδιά να βρουν τα όργανα τους, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Να το πρώτο παιδί που θέλει να βρει το χαμένο μουσικό του όργανο. Κοίταξε τη στάση του και άκουσε τον ήχο του οργάνου του. Τώρα ψάξε για το χαμένο μουσικό όργανο και στη συνέχεια κάνε κλικ και σύρετο κοντά στο παιδί. Έτσι, ετοιμάσου να βρεις μερικά όργανα ακόμα. Τι όργανο θέλει να παίξει αυτό το αγόρι? Αυτό είναι! Αυτό το αγόρι χρειάζεται το βιολί του. Εντάξει, ετοιμάσου να βρεις μερικά όργανα ακόμα. Τι έχει πόδια και ουρά και παίζει μουσική? Το πιάνο! Τι λείπει από αυτό το κορίτσι? Τέλω. Εντάξει, ετοιμάσου να βρεις μερικά όργανα ακόμα Ποιο όργανο νομίζεις πως χρειάζεται αυτό το αγόρι παίζει κύμβαλα. Εντάξει, ετοιμάσου να βρεις μερικά όργανα ακόμα. Τι είναι πράσινο, κίτρινο, κόκκινο και μπλε και κάνει μπε, το παρδαλό κατσίκι. Τι λείπει από αυτό το αγόρι. Μπράβο! Θέλει να παίξει drums. Εντάξει, ετοιμάσου να βρεις μερικά όργανα ακόμα. Τι όργανο θέλει να παίξει αυτό το κορίτσι? Ήταν το όργανο που έλειπε Από αυτό το κορίτσι Εντάξει Ετοιμάσου να βρεις μερικά όργανα ακόμα Ποιο όργανο νομίζεις πως χρειάζεται Αυτό το κορίτσι Πολύ σωστά! Χρειαζόταν το ξυλό φωνό της για να παίξει. Τα κατάφερες! Τέριαξε όλα τα παιδιά με τα μουσικά τους όργανα. Να το κομμάτι του παζλ που σου αξίζει! Υπάρχει ακόμα εξάσκηση και θα είμαστε έτοιμοι για τη σχολική συναυλία Είμαστε σχεδόν έτοιμοι Τουλάχιστον βρήκαμε όνομα για το συγκρότημά μας Η μπάντα των γνώσεων Πώς σου φαίνεται Το γράψαμε πάνω στα ντράμς μου Εγώ νομίζω ότι το Φιφωμανία θα ήταν καλύτερο Άτσο στα νούμερα είναι ο Μίμης Πολλά θα μάθει μαζί του αν μείνει. Στο τέλο κι εσύ, ξεφτέρι θα γίνει. Έι! Hey! Ωραίο τραγούδι αυτό, Μίμη, αλλά πρέπει να τελειώσουμε αυτό που θα παίξουμε στη συναυλία. Πάμε από την αρχή. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Έλα κι εσύ να πάμε μαζί. Στη χώρα των γνώσεων τη γιορτή Η μέρα θα είναι τόσο τρελή Γεμάτη χαρά και γιορτή Σίσι, αυτά δεν είναι τα σωστά λόγια Ούψ, το ξέρω, τα ξέχασα Προσπάθησα να αυτοσχεδιάσω Οχ, όχι, η συναυλία θα είναι σκέτη καταστροφή «Όλα θα πάνε καλά, Μίμη. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Λίγη εξάσκηση ακόμα και όλα θα πάνε μια χαρά». «Το ελπίζω! Θα έρθουν να μας δουν όλοι οι γνωστοί μου». «Γιατί δεν κάνεις κλικ τριγύρω για να παίξεις τα παιχνίδια μας. Όταν επιστρέψεις θα είναι ώρα να αρχίσει η συναυλία». Τι είναι αυτό που παίζεις, Μίμη? Παίζω δύο νότες μαζί. Στο παιχνίδι μου θα δούμε δύο πράγματα που εμφανίζονται ταυτόχρονα. Μπορείς να το παίξεις και να εξασκηθείς στην προπαίδεια του δύο. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με το κοινό της συναυλίας. Ας δούμε ποιος έχει ήδη φτάσει. Σου. Εδώ είμαστε και ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη υπαίθρια συναυλία Μπορεί να παίξει το δικό μας συγκρότημα Έχει αρχίσει να έρχεται κόσμος Στο παιχνίδι μου θα σου ζητάω να κάνεις μια απλή πράξη για κάθε ομάδα που έρχεται Όταν κάνεις έξι πράξεις σωστά θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ Πριν να αρχίσει να μαζεύεται ο κόσμος πρέπει να μου πεις πόσο καλά γνωρίζεις την προπαίδεια του Δίο. Αν ξέρεις μερικά πράγματα για την προπαίδεια του Δίο, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως παίζεις την προπαίδεια του Δίο στα δάχτυλά σου, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Η πρώτη ομάδα ανθρώπων φτάνει. Να, ένας ποδηλάτης. Θα έρθουν τέσσερις άνθρωποι με ποδήλατα. Πόσες ρόδες θα υπάρχουν εδώ συνολικά? Κάνε κλικ στην απάντηση. Μπράβο! Ας πάμε παρακάτω. Μερικοί άνθρωποι ακόμα θα προσθεθούν στο πλήθος. Να κάποιος με κατακόκκινες μπότες. Θα έρθουν πέντε άνθρωποι με κατακόκκινες μπότες. Πόσες μπότες θα υπάρχουν εδώ συνολικά? Κάνε κλικ στην απάντηση. Σωστά! Α πάμε παρακάτω. Ήρθαν μερικά πουλιά για να ακούσουν τη συναυλία. Το καθένα έχει δύο φτερά. Αν έρθουν έξι πουλιά, πόσα φτερά θα υπάρχουν εδώ συνολικά, κάνε κλικ στην απάντηση. Ουάου! Wow, πολύ σωστά! Αναρωτιέμαι αν αυτά τα πουλιά πλήρωσαν εισιτήριο. Ας πάμε παρακάτω. Να ένα αγόρι που φοράει γάντια. Αν έρθουν πέντε παιδιά φορώντας ένα ζευγάρι γάντια, πόσα γάντια θα υπάρχουν συνολικά? Κάνε κλικ στην απάντηση. <Κι> Αυτό είναι! Τι είναι ταυτόχρονα έξυπνο και κουτό, το σπιρτό κουτό. <laughs> Α πάμε παρακάτω. Ήρθαν μερικοί σκύουροι για να ακούσουν τη συναυλία. Αν υπάρχουν έξι σκύουροι πάνω στο δέντρο, πόσα αυτιά σκιούρων θα υπάρχουν συνολικά, κάνε κλικ στην απάντηση. Ίσως κάποια μέρα το συγκρότημά μας η μπάντα των γνώσεων γίνει αρκετά διάσημο ώστε να παίξει σε μεγάλες συναυλίες όπως αυτή. Ας πάμε παρακάτω. Τώρα στην πρώτη σειρά βρίσκονται άνθρωποι που φοράνε γυαλιά. Αν υπάρχουν τρεις άνθρωποι με γυαλιά, πόσα μάτια θα κοιτάζουν μέσα από γυαλιά συνολικά. Κάνε κλικ στην απάντηση. Αυτό είναι! Ζήτω! Είναι όλοι εδώ! Ώρα για τη συναυλία! Μια και τα πήγες τόσο καλά με τον κόσμο και τις πράξεις, σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ! Εντάξει, Μίμη, πάμε! Να πάμε μαζί στις χώρας των γνώσεων τη γιορτή Υπάρχουν τόσα πολλά να δεις ότι θέλουν να το ξαναπαίξουμε Γιατί δεν τραγουδάς και εσύ μαζί μας αυτή τη φορά Θα σου μάθουμε τα λόγια Ετοιμάστηκες Πάμε Μίμη Ένα, δύο, τρία, τέσσερα Έλα κι εσύ να πάμε μαζί στις χώρας των γνώσεων τη γιορτή τι υπάρχουν τόσα Πολλά να δεις Έλα κι εσύ να πάμε μαζί Στις χώρας των γνώσεων τη γιορτή Υπάρχουν τόσα Πολλά να δεις Στις χώρας των γνώσεων τη γιορτή. Α παίξουμε το δικό μου τραγούδι τώρα. Άσε στα νούμερα, είναι ο Μίμης. Φτάνει για την ώρα, Μίμη. Ελπίζω να σου άρεσε η συναυλία μας. Τώρα μπορείς να κάνεις κλικ σε κάποιον από εμάς για να παίξεις ένα παιχνίδι ή να δεις τι οι εκπλήξεις σε περιμένουν. Δεν ξέρεις τα λόγια, Φιφί. Δεν είναι αυτό, Ζήση. Τραγουδάω τους ήχους που δημιουργούνται όταν ενωθούν δύο γράμματα. Συναντήσει μια αστεία παρέα ζώων που βγάζουν διάφορους ήχους. Υπάρχουν τέσσερα ζωάκια και το καθένα από αυτά βγάζει έναν ήχο που προέρχεται από δύο γράμματα. Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να βρει το σωστό ήχο για τις λέξεις που θα σου δείχνω. Αυτή είναι η Ούρσουλα η Κουκουβάγια. Άκουσε τον ήχο που βγάζει. Ού... πως είναι ο ήχος που βγάζει Να ο φρίξος ο σκύλος άκουσε τι ήχο βγάζει και ο τέλης ο τράγος άκουσε τον ήχο που βγάζει Πρώτα θέλω να μάθω πως τα πηγαίνεις με τις λέξεις Αν τα πας καλά με τις λέξεις κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν όμω είσαι αστέρι στις λέξεις, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. <σκλικ> Τέλεια! Όταν συμπληρώσεις έξι λέξεις, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του πάζλ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! Διάλεξε το σωστό ήχο για να ολοκληρώσεις τη λέξη πετινός. Ου! <σκλικ> 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 μπορείς να βρεις το σωστό ήχο για να ολοκληρώσεις την τελευταία λέξη. Σχοινή. Ε. 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 Σχοινή. Έφτιαξες έξι σπουδαίες λέξεις. Επειδή τα πήγες καταπληκτικά με τις λέξεις, σου αξίζει ένα κομμάτι του Θέλεις να σε βοηθήσουν τα φασαριώσικα ζωάκια να φτιάξεις μερικές λέξεις ακόμη Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις πάλι Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα Τέλεια! Πάμε πάλι να συναντήσουμε τη φασαριώσικη παρέα των ζώων Πρώτα θέλω να μάθω πώς τα πηγαίνεις με τις λέξεις. Αν τα πας καλά με τις λέξεις, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως είσαι αστέρις τις λέξεις, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Τέλεια! Όταν ολοκληρώσεις έξι λέξεις, έχω μια ξεχωριστή έκπληξη για σένα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! Διάλεξε το σωστό ήχο για να ολοκληρώσεις τη λέξη. Πεδότοπο! <Η> 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 μπορείς να βρεις το σωστό ήχο για να ολοκληρώσεις την τελευταία λέξη. Οικογένεια. Ου... Ε... Ε... Οικογένεια. Έφτιαξες έξι σπουδαίες λέξεις επειδή ολοκλήρωσε τόσε πολλέ δύσκολε λέξεις, η παρέα των ζώων θέλει να σου πει κάτι ξεχωριστό. Σούπερ! Τέλεια! Περίεργη ήχη. Πολύ ωραία! Τι αστεία παρέα ζώων! Θέλεις να σε βοηθήσουν τα φασαριόζικα ζωάκια να φτιάξεις μερικές λέξεις ακόμη. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις πάλι ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις την παρέα. Τέλεια! Πάμε πάλι να συναντήσουμε τη φασαριόζικη παρέα των ζώων. Πρώτα θέλω να μάθω πώς τα πηγαίνεις με τις λέξεις. Αν τα πας καλά με τις λέξεις, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμω είσαι αστέρι τη λέξει κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Τέλεια! Όταν ολοκληρώσει έξι λέξει, έχω μια ξεχωριστή έκπληξη για σένα. Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Διάλεξε το σωστό ήχο για να ολοκληρώσει τη λέξη. Λύρη! Mm. Ού... Υ, α, Υ. Υ Μπράβο σου! Λίρι. Διάλεξε το σωστό ήχο για να ολοκληρώσεις τη λέξη Πουλί! Υ Ου το σωστό ήχο για να ολοκληρώσεις τη λέξη οικογένεια. Ε... Ή... Ου... Μπράβο σου! Οικογένεια! Τι ήχο βγάζει το ποντίκι του υπολογιστή? Κλικ!

Και κορίτσια, σας παρουσιάζω την καταπληκτική μπάντα των γνώσεων Στο αρμόνιο ο ταλαντούχος Μίμης Στο ξυλόφωνο η υπέροχη φυφή. Στα τραμς ο έξοχος Ζήσης και στο τραγούδι εγώ, η αισθησιακή Σίση. Γιατί δεν ρίχνουμε μια ματιά στο δικό μου παιχνίδι. Πρέπει να βρεις ποιο ζώο βγάζει τον κάθε ήχο. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι οι φωνές των ζώων. Θα έχει πολύ πλάκα. <ΤΟΥΛΥΣ> Γεια σου! Έχω ένα καταπληκτικό παιχνίδι για να παίξουμε! Περιλαμβάνει ήχου ζώων! Τα ζώα χρησιμοποιούν ήχους για να χαιρετήσουν το ένα το άλλο, να προειδοποιήσουν για κίνδυνο και να τρομάξουν τους εχθρούς τους. Ηχογράφησα μια ομάδα φασαριόζικων ζώων για να τα ακούσεις. Θέλω να μαντέψεις ποιο ήχος ανήκει σε κάθε ζώο. Πρέπει λοιπόν να ακούς προσεκτικά. Θα ακούσεις έναν ήχο που ηχογράφησα. Και θέλω να κάνεις κλικ στο ζώο που νομίζεις ότι βγάζει αυτό τον ήχο. Είναι ένα δελφίνι. Εύκολο δεν είναι. Εντάξει λοιπόν, ας αρχίσουμε το παιχνίδι. Θα ακούσεις δέκα ήχους που ηχογράφησα. Αν τους βρεις όλους, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του πάζλ. Mm -hmm. Ξέρεις ποιο ζώο βγάζει αυτόν τον ήχο. Κάνε κλικ στο σωστό ζώο αυτό δεν είναι το σωστό ζώο. Δοκίμασε πάλι. Ούτε αυτό είναι το σωστό ζώο. Πρέπει να κάνεις κλικ στο ζώο που βγάζει αυτό τον ήχο. Mm. Σωστά! Αυτή είναι η μεγάπτερος φάλαινα που τρεγουδάει. Η αρσενική φάλαινα τρεγουδάει αυτό το όμορφο ασυνήθιστο τρεγούδι στις θηλυκές φάλαινες. Είναι καταπληκτικό. Μπορείς να βρεις ποιο ζώο βγάζει αυτό τον ήχο. Κάνε κλικ στο σωστό ζώο. Μπράβο! Mm -hmm. Αυτός είναι ένας λύκος που ουρλιάζει. Οι λύκοι χαιρετούν ο ένας τον άλλον με ουρλιαχτά όταν συναντιούνται για να πάνε για κυνήγι. Mm -hmm. Ποιο ζώο βγάζει αυτόν τον ήχο? Κάνε κλικ στο σωστό ζώο. Mm -hmm. Έχεις δίκιο! Mm -hmm. Αυτό είναι το γάβγισμα ενός σκύλου. Ένας σκύλος θα γαυγίσει για να προειδοποιήσει άλλους σκύλους και ανθρώπους να μην τον πλησιάσουν ή απλά για να χαιρετήσει το αφεντικό του. Ξέρεις ποιο ζώο βγάζει αυτό τον ήχο? Κάνε κλικ στο σωστό ζώο. Μπράβο! Αυτή είναι η κραυγή μιας φώκια. Αυτές οι δυνατές φωνές ακούγονται σε μεγάλη απόσταση όταν η αρσενική φώκια αγωνίζεται για το δικό της χώρο. Μπορείς να βρεις ποιο ζώο βγάζει αυτό τον ήχο. Κάνε κλικ στο σωστό ζώο. Έχεις δίκιο. Αυτή είναι μια μέλισσα που ζουζουνίζει. Μπορεί να καταλάβει κανείς ότι μια εργατική μέλισσα βρίσκεται κοντά του από το δυνατό ήχο των φτερών της. Τέλεια! Πρέπει να βρεις τους ήχους που βγάζουν πέντε ζώα ακόμα. Ποιο ζώο βγάζει αυτόν τον ήχο? Κάνε κλικ στο σωστό ζώο. Λυπάμαι. Αυτό δεν είναι το σωστό ζώο. Ξαναπροσπάθησε. Ούτε αυτό είναι το σωστό ζώο. Ψάχνεις για το ζώο που βγάζει αυτό τον ήχο. Μάλλον έχεις μπλεχτεί λίγο με τους ήχους των ζώων. Για να σε βοηθήσω λίγο, Ήθελα να κάνεις κλικ. Με αυτή την ασυνήθιστη κραυγή δεν είναι περίεργο που μιλάμε για το γέλιο της Ιένας. Ποιος έτος δεν πετάει μόνος του, ο χαρταετός. Άιου! Άιου! Ξέρεις ποιο ζώο βγάζει αυτό τον ήχο. Κάνε κλικ στο σωστό ζώο. Σωστά! Άιου! Άιου! Αυτή είναι μια γάτα που νιαουρίζει δυνατά. Αυτό το θυμωμένο νιαούρισμα υπενθυμίζει στις άλλες γάτες ποιος είναι ο αρχηγός. Μπορείς να βρεις ποιο ζώο βγάζει αυτό τον ήχο. Κάνε κλικ στο σωστό ζώο. Αυτό δεν είναι το σωστό ζώο. Ξαναπροσπάθησε. Μπράβο! <Κι> Αυτή είναι μια αρκούδα που μου γκρίζει. Η αρκούδα είναι ένα φιλήσυχο ζώο, αλλά έτσι και τη θυμώσεις θα ακούσεις το ανατριχιαστικό μου γκριτό της. Ποιο ζώο βγάζει αυτόν τον ήχο. Κάνε κλικ στο σωστό ζώο. Σωστά! Αυτός είναι ένας χιμπατζής που στριγκλίζει. Όταν ένας χιμπατζής βρει τροφή, στριγκλίζει δυνατά για να ειδοποιήσει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του. Πρέπει να βρει τον ήχο που βγάζει ένα ζώο ακόμα. Ξέρεις ποιο ζώο βγάζει αυτόν τον ήχο. Κάνε κλικ στο σωστό ζώο. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι ένα λιοντάρι που βριχάτε. Το λιοντάρι προειδοποιεί τα άλλα ζώα να μείνουν μακριά από τη φωλιά του μου γκρίζοντα άγρια. Εγώ πάντως δεν θα πλησίαζα. Ζήτω! Τέριαξες όλα τα ζώα με τους ήχους τους. Τα πας πολύ καλά με τους ήχους των ζώων. Ακούω έναν ήχο που σημαίνει ότι ένα κομμάτι του πάζλ κατευθύνεται προς το μέρος σου. αυτό που παίζεις, Μίμη? Παίζω δύο νότες μαζί. Στο παιχνίδι μου θα δούμε δύο πράγματα που εμφανίζονται ταυτόχρονα. Μπορείς να το παίξεις και να εξασκηθείς στην προπαίδεια του δύο. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με το κοινό της συναυλίας. Ας πάμε στην υπαίθρια συναυλία. Γεια σου και πάλι. Η συναυλία αρχίζει σε λίγο. Ετοιμάστηκες να κάνεις μερικές πράξεις με το πλήθος. Αν θέλεις να μάθεις πώς παίζεται το παιχνίδι μου με τις πράξεις στη συναυλία, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας. Ή κάνε κλικ στο πάρκο για να αρχίσεις αμέσως να παίζεις. Πριν να αρχίσει να μαζεύεται ο κόσμος, πρέπει να μου πεις πόσο καλά γνωρίζεις την προπαίδεια του Δίο. Αν ξέρεις μερικά πράγματα για την προπαίδεια του Δίο, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως παίζεις την προπαίδεια του Δίο στα δάχτυλά σου, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Η πρώτη ομάδα ανθρώπων φτάνει. Να, ένας ποδηλάτης. Θα έρθουν εννέα άνθρωποι με ποδήλατα. Πόσες ρόδες θα υπάρχουν εδώ συνολικά. Κάνε κλικ στην απάντηση. Σωστά. Ας πάμε παρακάτω. Μερικοί άνθρωποι ακόμα θα προσθεθούν στο πλήθος. Να κάποιος με κατακόκκινες μπότες. Θα έρθουν οκτώ άνθρωποι με κατακόκκινες μπότες. Πόσες μπότες θα υπάρχουν εδώ συνολικά. Κάνε κλικ στην απάντηση. Ουάου! Πολύ σωστά! Ας πάμε παρακάτω. Ήρθαν μερικά πουλιά για να ακούσουν τη συναυλία. Το καθένα έχει δύο φτερά. Αν έρθουν δώδεκα πουλιά, πόσα φτερά θα υπάρχουν εδώ συνολικά. Κάνε κλικ στην απάντηση. Μπράβο! Αναρωτιέμαι αν αυτά τα πουλιά πλήρωσαν εισιτήριο. Ας πάμε παρακάτω. Να ένα αγόρι που φοράει γάντια. Αν έρθουν έντεκα παιδιά φορώντας ένα ζευγάρι γάντια, πόσα γάντια θα υπάρχουν συνολικά. Κάνε κλικ στην απάντηση. Σωστά! Τι είναι ταυτόχρονα έξυπνο και κουτό, το σπιρτό κουτό. <laughs> Α πάμε παρακάτω. Ήρθαν μερικοί σκύουροι για να ακούσουν τη συναυλία. Αν υπάρχουν δέκα σκύουροι πάνω στο δέντρο, Πόσα αυτιά σκιούρων θα υπάρχουν συνολικά? Κάνε κλικ στην απάντηση! Ουάου! Πολύ σωστά! Ίσως κάποια μέρα το συγκρότημά μας η μπάντα των γνώσεων γίνει αρκετά διάσημο ώστε να παίξει σε μεγάλες συναυλίες όπως αυτή! Ας πάμε παρακάτω! Τώρα στην πρώτη σειρά βρίσκονται άνθρωποι που φοράνε γυαλιά! Αν υπάρχουν 7 άνθρωποι με γυαλιά, πόσα μάτια θα κοιτάζουν μέσα από γυαλιά συνολικά, κάνε κλικ στην απάντηση. Αυτό είναι! Ζήτω! Είναι όλοι εδώ, ώρα για τη συναυλία! Επειδή είσαι αστέρι τη πράξη, το κοινό θέλει να σου δείξει την εκτίμησή του. Θέλεις να δεις μερικούς ακόμη ανθρώπους που έρχονται για την υπαίθρια συναυλία. Κάνε κλικ στο πάρκο αν θέλεις να παίξεις πάλι ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στη σχολική μας συναυλία. χιμπατζή. Να, ο Πέτρα ο χιμπατζή. Χρειάζεται βοήθεια για να ανέβει στο δέντρο και να μαζέψει κίτρινε όριμε μπανάδε για το βραδινό του. Εσύ πρέπει να χρησιμοποιήσει τα πλήκτρα με τα βέλη στο πληκτρολόγιο σου για να τον μετακινήσει προ τα πάνω, προ τα αριστερά και προ τα δεξιά ώστε να γεμίσει με κίτρινες όριμες μπανάνες το σακίδιό του και μετά να επιστρέψει κάτω στη βάση του δέντρου. Έχεις ένα λεπτό για να βοηθήσεις τον Πέτρο να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερες κίτρινες μπανάνες και να επιστρέψει στη βάση του δέντρου. Εδώ θα βλέπεις πόσος χρόνος σου απομένει. Και εδώ πόσες μπανάνες βοήθησες να μαζευτούν. Όμως πρόσεξε, αν δεν επιστρέψει ο Πέτρος πίσω στη βάση μέσα σε ένα λεπτό, θα χάσει όλα του τα φρούτα. Ετοιμάστηκες? Εντάξει, ώρα να ξεκινήσει ο χιμπατζής μας. Χρησιμοποίησε τα πλήκτρα με τα βέλη στο πληκτρολόγιό σου για να προχωρήσει ο Πέτρος προς τις μπανάνες και μετά να επιστρέψει στην αρχή. Δεν έχεις πολύ χρόνο. Ετοιμάσου να επιστρέψεις στη βάση. Θαυμάσια! Μάζεψες όλες τις μπανάνες. Πήγαινε γρήγορα στη βάση για να διάσεις την τσάντα σου και αν έχεις χρόνο μπορείς να μαζέψεις μερικές ακόμη. Αυτές οι μπανάνες είναι ασφαλείς. Αν νομίζεις ότι προλαβαίνεις, μπορείς να προσπαθήσεις να μαζέψεις μερικές ακόμα. Βιάσου, βιάσου! Αυτές οι μπανάνες είναι ασφαλείς. Αν νομίζεις ότι προλαβαίνεις, μπορείς να προσπαθήσεις να μαζέψεις μερικές ακόμα. Τέλος χρόνου! Ο Πέτρος κέρδισε 15 μπανάνες! Θέλεις να βοηθήσεις τον Πέτρο να μαζέψει λίγες μπανάνες ακόμη! Κάνε κλικ στον Πέτρο αν θέλεις να παίξεις πάλι ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στη σχολική μας συναυλία! Αγόρια και κορίτσια, σας παρουσιάζω την καταπληκτική μπάντα των γνώσεων. Στο αρμόνιο, ο ταλαντούχος Μίμης. <Κιλόφωνο> Στο ξυλόφωνο, η υπέροχη φυφή. <Κιλόφωνο> Στα drums ο έξοχος Ζήσης. Και στο τραγούδι εγώ, η αισθησιακή Σίση. Sí. του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρει τη σωστή θέση του κομματιού και σύρε το εκεί. <Τι> το τέριαξες πολύ σωστά. Να, ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. <Τι> Αυτό είναι! να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ, ξέρεις τη σωστή θέση του; Το τέργιαξες πολύ σωστά. Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ, ξέρεις τη σωστή θέση του; Αυτό είναι. μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα να ρίξεις μια ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.